Ευχαριστούμε την κυρία Κονιόρδο και συνεχίζουμε με την με αριθμό 1030 επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Β' Αθηνών των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Αθανάσιου Παπαχριστόπουλου προς τον Υπουργό Εσωτερικών με θέμα βοήθεια στο σπίτι. Θα απαντήσει ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Παναγιώτης Σκουρλέτης. Κύριε Παπαχριστόπουλε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ξέρω ότι πριν λίγο καιρό κύριε Υπουργέ σας έγινε ανάλογη ερώτηση. Εγνώση μου όμως, και επειδή πιστεύω ότι πρέπει να το αναδείξουμε αυτό το θέμα, θα ήθελα και μάλιστα με πολύ καλοπροαίρετη διάθεση, γιατί ξέρω πολύ καλά τι κάνατε και για τα ένδικα μέσα, δεν τα πήγατε σε δεύτερο βαθμό, ξέρω πολύ καλά τι κάνατε με τα τυπικά προσόντα που επίσης βοηθήσατε, όπως επίσης και τη δέσμευσή σας ότι στον ιδιωτικό τομέα αυτού του είδους τη δραστηριότητα δεν θα πάει ποτέ και πραγματικά τα θεωρώ θετικά. Θέλω όμως να σας πω τα εξής, ότι το νούμερο 100.000 είναι μάλλον πλασματικό, είναι πολύ περισσότερο, έχει μεγάλη σημασία, δηλαδή αυτοί 3.500 με τη βοήθεια στο σπίτι που το έχω ζήσει εγώ στη Δανία και στην Ολλανδία πριν 40 χρόνια. Στην Ελλάδα ήρθε το 2002, αργά λίγο ήρθε όμως. Και θα ήθελα εδώ να μάθω το εξής. Πρόσφατα προωθήσατε μια νομοθετική ρύθμιση που αφορούσε τους εργαζόμενους στην καθαριότητα. Η ερώτηση μου είναι, αφορά τους 3.500 αυτούς τους ανθρώπους, κάποιοι από τους οποίους δουλεύουν, όχι όλοι, πάνω από 12-13 χρόνια με ανανεούμενες συμβάσεις? Και αν διάβασα πρόσφατα μάλιστα μια δήλωσή σας ότι τουλάχιστον σε αυτούς που εργάζονται στην καθαριότητα το 1 προς 4 ή το 1 προς 5 δεν τους αφορά. Θα ήθελα λοιπόν διευκρινήσεις αν σήμερα μάλιστα έχουν και μια απεργιακή κινητοποίηση και νομίζω ότι πρέπει να τους σεβαστούμε, αυτό είναι αναφέρει το δικαίωμά τους. Θα ήθελα να μάθω έτσι πιο συγκεκριμένα τι ακριβώς περιλαμβάνει από αυτούς τους ανθρώπους αυτό που κάνατε πρόσφατα ή που την ψηφίσαμε εδώ πέρα στη Βουλή και τι σκοπό έχετε να κάνετε με αυτούς τους 3.500 ανθρώπους, έτσι, γιατί νομίζω ότι είναι ένα θέμα κοινωνικό πολύ πολύ δυνατό, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Παπαχριστόπουλε, πραγματικά η ερώτησή σας αποδεικνύεται εξαιρετικά επίκαιρη και λόγω της σημερινής 24ωρης απεργίας των εργαζομένων στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και θέλω να πω εντελώς ειλικρινά ότι θεωρώ απολύτως δίκαιο το αίτημα αυτών των ανθρώπων οι οποίοι επιλέγουν με αυτόν τον τρόπο σήμερα να διεκδικήσουν το αυτονόητο. Δηλαδή, ότι δεν μπορεί άνθρωποι οι οποίοι, όπως είπατε και εσείς, φτάνουν μέχρι και τα 15 χρόνια και δουλεύουν αδιαλείπτως στις ίδιες θέσεις εργασίας με συνεχώς ανανεούμενες συμβάσεις να είναι σε ένα καθεστώς ομοιρίας εργασιακής ανασφάλειας. Είναι μια πραγματικότητα από την οποία οφείλουμε ως πολιτεία να την αναγνωρίσουμε. Έχουμε δεσμευτεί ως Υπουργείο και κινούμαστε ήδη σε αυτή την κατεύθυνση να προσπαθήσουμε να αναζητήσουμε μία λύση η οποία να είναι συμβατή και με το Σύνταγμα και με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Αυτή είναι η νομική διάσταση του ζητήματος. Και όπως είπε και ο Πρωθυπουργός στην τελευταία του επίσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών, μέσα στο έτος, αμέσως φαντάζομαι μετά τις καλοκαιρινές διακοπές στο φθινόπωρο, να είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε αυτή την πρωτοβουλία, αυτή την διάταξη, η οποία δεν αφορά μόνο τους συγκεκριμένους εργαζόμενους. Αφορά και χιλιάδες άλλους συμβασιούχους, οι οποίοι δουλεύουν στον δημόσιο τομέα, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στους ΟΤΑ, κάτω από το ίδιο καθεστώς. Είναι νομίζω λοιπόν κοινωνικά δίκαιο το αίτημά τους και οφείλουμε να δώσουμε απάντηση. Θεωρώ όμως άκρος υποκριτική, αν θέλετε, την στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά και του ΠΑΣΟΚ παλαιότερα και ως κυβέρνηση, οι οποίοι δημιούργησαν αυτό το καθεστώς ομοιρίας, έρχονται σήμερα και προσχηματικά τάσσονται υπέρ των αιτημάτων και την ίδια ώρα όμως, όταν πάμε να βρούμε λύση, μιλάνε για στρατιές νέων κομματικών διορισμών. Ποιον? Ανθρώπων που δουλεύουν 10, 12, 15 χρόνια, 8 χρόνια στις ίδιες θέσεις. Αυτός είναι ο κομματικός στρατός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Υπάρχει όμως και η πολιτική διάσταση του θέματος. Μία πλευρά την είπαμε τώρα.
Οι άλλοι, διότι ξέρετε, δεν δουλεύουν από μόνοι τους αυτές οι δυνάμεις. Αυτές οι δυνάμεις τροφοδοτούν εκείνα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία να πολεμούν την κυβέρνηση. Το παίρνει η Τρόικα και οι θεσμοί και μας ρωτούν τι θα γίνει. Παραβιάζεται τον κανόνα 1 προς 4. Και εδώ είναι ένα πραγματικά ανοιχτό πρόβλημα. Διότι η λύση που θα αναζητήσουμε, πέρα από το να είναι νομικά συμβατή με το Σύνταγμα και με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, πρέπει να ξεπεράσει και το σκόπελο της Επιτροπής. Για να πείσουμε, όπως είναι σωστά και στις πραγματικές του διαστάσεις το ζήτημα και είναι οφθαλμοφανές, ότι δεν πρόκειται για νέες προσλήψεις. Δεν πρόκειται για νέες προσλήψεις οι οποίες θα επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά πρόκειται για μια δίκαιη αποκατάσταση της πραγματικής εργασιακής σχέσης αυτών των εργαζομένων. Πρέπει λοιπόν, και ενώ σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε, και νομικά να θεμελιώσουμε την ρύθμιση που θέλουμε, αλλά και να απαντήσουμε σε αυτή την ιδιότυπη ιερή συμμαχία δανειστών Νέας Δημοκρατίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι οποίοι με κάθε τρόπο το μόνο σας σκοπό έχουν να υπονομεύσουν τη σημερινή κυβέρνηση. Πρόκειται, και τελειώνω με αυτό, για ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πρωτοποριακό, καλύπτει πραγματικές κοινωνικές ανάγκες, είναι συναρμοδιότητα και του Υπουργείου Εργασίας. Ήδη έχει υπάρξει μια παράταση αυτού του προγράμματος, το οποίο πια χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, και θεωρώ ότι αυτή την μάχη πρέπει να τη δώσουμε όσο δυνατόν περισσότεροι πολιτικές δυνάμεις, κοινωνικές δυνάμεις, διότι σε κάθε περίπτωση είναι δίκαιη. Ευχαριστώ. Κύριε Παπαχριστόπουλε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Ειλικρινά, έτσι, πιστεύω ότι με καλύπτεται περισσότερο από όσο περίμενα. Και θέλω εδώ να σας πω το εξής, ότι επειδή η περιφέρειά μου είναι η Β' Αθήνας, υπάρχουν ήρωες, εθελοντές. Μία από αυτές είναι η κυρία Ζώγα, σας μιλάω με ονόματα γιατί δεν είναι κάτι καλό λέω για αυτή, δεν λέω κάτι κακό. Ένας άνθρωπος παχύσαρκος στην Καλλιθέα, που δεν μπορεί να μετακινηθεί, είναι μόνος του και ενδιαφέρονται μόνο οι γείτονες και κάποιοι εθελοντές. Τώρα τυχαία τα είπαμε και έξω, πιστεύω ότι εκεί θα πρέπει να συντονιστείτε, αν όχι να πιέσετε τους Δήμους να ενεργοποιηθούν. Εγώ δεν τα βάζω με κανένα Δήμαρχο, αλλά σας λέω ότι είναι εκρηκτικό κοινωνικό πρόβλημα, αβοήθητων των ανθρώπων, ανθρώπων που μετά την κρίση τους εγκατέλειψαν οι δικοί τους. Δεν μιλάω για ηλικιωμένους, βαριές αρρώστιες, αυτά υπάρχουν, υπήρχαν. Υπάρχει και αυτή η νέα κατηγορία ανθρώπων που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Αυτός είναι και ο λόγος που ήθελα να αναδείξουμε αυτή την ερώτηση και δεν σας κρύβω, δεν σας αφορά αυτό. Το έχω ζήσει όμως στη Δανία και στην Ολλανδία, όπου φοιτητές εθελοντές, κυρίως σε νοσηλευτικές σχολές ή ιατρικές, βγάζαν ένα μεροκάματο επιδοτούμενοι από το κράτος να προσφέρουν βοήθεια στο σπίτι. Είναι κάτι που δεν σας αφορά, αλλά θα το προτείνω εγώ στην κυρία Φωτίου και πιστεύω ότι θα βρω ευήκο αότα να δέσουμε, να κουμπώσουμε πιο δυνατά αυτή την ιστορία. Η απάντησή σας εμένα με ικανοποίησε. Ξέρω ότι είστε σε εγρήγορση και πραγματικά σας ευχαριστώ, γιατί πραγματικά είναι επίκαιρο και είναι από αυτά που δεν πρέπει να τα αφήσουμε έτσι στην τύχη τους. Ευχαριστώ πολύ. Εισερχόμεθα στην με αριθμό 1150... κύριε Υπουργέ, συγγνώμη. Έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Καταλαβαίνω, κύριε Πρόεδρε, ότι μπορεί να συμφωνείτε κι εσείς με το περιεχόμενο της πρωτομιλίας, αλλά να συμπληρώσω κάποια. Όχι, δεν είναι θέμα διαφωνίας ή συμφωνίας. Έχω άποψη, αλλά δεν μπορώ να την εκφράσω από εδώ. Άμα κατέβω κάτω, μπορώ να την εκφράσω. Απλώς επειδή καθυστερήσαμε να ξεκινήσουμε και πιέζει ο χρόνος γι' αυτό. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Ναι. Κύριε Παπαχριστόπουλε, θέλω να συμπληρώσω, διότι θέσατε και ένα ερώτημα στην πρωτομιλία σας. Ποια είναι η σχέση της ρύθμισης που ετοιμάζουμε για αυτούς τους ανθρώπους με αυτήν που ψηφίσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και αφορά τους εργαζόμενους στην καθαριότητα στους Δήμους? Είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις, διότι οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα δουλεύουν σε υπηρεσίες ανταποδοτικές, έχουν το δικά τους χαρακτηριστικά, πληρώνονται από τους πολίτες αυτές οι υπηρεσίες, είναι έξω από τον κρατικό προϋπολογισμό ή από τους προϋπολογισμούς των Δήμων, και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς του 1 προς 4 που ισχύει φέτος για τις προσλήψεις, για τον κανόνα των προσλήψεων στο δημόσιο. Και παρόλο ότι αυτή η ρύθμιση, η οποία πραγματικά
προσπάθησε αφενός να απαντήσει στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε με την απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου που έστελνε στην ανεργία αυτούς τους 6.100 εργαζόμενους στην καθαριότητα, ενώ ταυτόχρονα δρομολόγησε για πρώτη φορά και το υπογραμμίζουμε αυτό, από το 2010 μόνιμες σταθερές θέσεις εργασίας μέσω διαγωνισμού που θα εποπτεύει όπως πρέπει άλλωστε το ΑΣΕΠ στον χώρο της καθαριότητας. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν δυνάμεις αυτή την ώρα που προσπαθούν να ακυρώσουν αυτή τη ρύθμιση. Και εδώ θέλω με αφορμή την ερώτησή σας να είμαι τελείως σαφής και ειλικρινής. Πρέπει να αναλάβει η αυτοδιοίκηση, όπως ορίζεται από το Σύνταγμα και από τον ρόλο της, από το αυτοδιοίκητο που της αναγνωρίζει το Σύνταγμα, να αναλάβει τις ευθύνες της. Δεν μπορεί να προσπαθεί σε μία δύσκολη περίοδο, η οποία σαφώς είχε και επιπτώσεις πρώτα απ' όλα στην ίδια την κοινωνία, στην υγεία, στον τουρισμό, στις πόλεις κτλ., να προσπαθούν διάφορες δυνάμεις οι οποίες εμπνέονται από την λογική της αγοράς, οι οποίοι προσπαθούν τώρα να μην εφαρμόσουν αυτή την ρύθμιση και να οδηγήσουν την συγκεκριμένη υπηρεσία της αποκομιδής των απορριμμάτων σε ιδιωτικές εταιρείες. Βεβαίως έχουν την πλήρη και απόλυτη στήριξη αυτές τις δυνάμεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος και στην πρόσφατη συνέντευξή του στο ΣΤΑΡ είπε ότι ναι και θέλουμε να μειώσουμε το δημόσιο. Μάλιστα έφτασε, δηλαδή αυτό πρέπει να το λέμε συνέχεια. Ενώ φέτος ο κανόνας είναι 1:4 στις προσλήψεις και 1:3 του χρόνου στο δημόσιο, ο κύριος Μητσοτάκης γύρισε να γυρίσουμε στο πέρσι, στο 1:5. Δηλαδή θέλει να μειώσει τους ανθρώπους που δουλεύουν στο δημόσιο. Θέλει να οδηγηθούμε ξανά σε απολύσεις. Θέλει το παράδειγμα, όχι το παράδειγμα, την πρακτική, την επιλογή που ο ίδιος εμπνεύστηκε μέσα από την απόλυση τότε των σχολικών φυλάκων της δημοτικής αστυνομίας, να το επαναλάβει. Είναι αδιόρθωτος. Άρα λοιπόν αυτή είναι η κατάσταση, αυτά είναι τα εμπόδια, αυτή είναι και η λογική μας και όπως είπα και πριν νομίζω ότι σε αυτό τον δρόμο πρέπει να κινηθούμε πολύ περισσότερο από αυτοί που υποστηρίζουν τη σημερινή κυβέρνηση. Είναι ένα θέμα βαθύτατα κοινωνικό. Ευχαριστώ.